Θέλω να θυμίσω μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας όταν κάνουμε προτάσεις για το παρόν και το μέλλον της αυτής της Επιτροπής. Είχαμε κατά νήμη τις εργασίες της Επιτροπής σε τέσσερις πυλώνες. Ήταν το Ρίκους Δινάν, το οποίο βέβαια πήρε πάρα πολύ χρόνο και καλώς πήρε πάρα πολύ χρόνο. Ήταν και σε δημοσιότητα, υπήρχε ποινική δικογραφία, υπήρχαν καταδίκες, υπήρχαν εισαγγελικά πορίσματα. Ακολούθησε το θέμα των αρθροσκοπήσεων που ήταν εμβόλυμο, όπως είπε ο κ. Λαμπρούς και έχει δίκιο σε αυτό. Ο τρίτος πυλώνας ήταν το Κελπνό, το οποίο πρέπει να σας πω ότι ήταν το κατεξοχήν θέμα για το οποίο συγκλήθηκε η Επιτροπή, διότι υπήρχε παράλληλα και διοικητική και ποινική έρευνα και έμεινε το φάρμακο. Χωρίς να μπορεί να διαφωνήσει κανένας αυτά που είπαν οι συνάδελφοι των άλλων κομμάτων, πρέπει να θυμίσω μερικά πράγματα, όπως κύριε Πρόεδρε. Για το φάρμακο, κύριε συνάδελφε, υπάρχει μία κούτα πάνω από 20.000 έγγραφα, το οποίο αφορά την προανακριτική και το πόρισμα για τον Οβάρτης. Προστρέξτε να τα ερευνήσετε, να δείτε ότι δεν υπάρχει κανένα αναπάντητο ερώτημα για την εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης. Είτε πρόκειται για την υπερκοστολόγηση, είτε για την προκλητή ζήτηση, είτε για την υπερτιμολόγηση υλικών και φαρμάκων και αναλωσίμων. Το λέω αυτό για να δείτε ότι κινδυνεύουν αυτά, 20.000 έγγραφα, είναι τα πρακτικά της Ολομέλειας της Βουλής, σε δύο συνεδριάσεις παρακαλώ, είναι άπειρα έγγραφα τα οποία έστειλε ο ΣΥΥΠ και επίσης άπειρα έγγραφα για το φάρμακο όπως είναι το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας. Όλα αυτά, εάν κανένας τα κάνει μια ταξινόμηση και τα βάλει σε μια σειρά, δεν αφήνει κυριολεκτικά, επειδή τα είδα, αναπάντητο κανένα απολύτως ερώτημα σχετικά με τη φαρμακευτική δαπάνη. Άρα λοιπόν, υλικό υπάρχει. Αρκετό, για μένα επαρκέστατο για την ικανοποίηση της εντολής που μας έχει δώσει η Ολομέλεια της Βουλής. Ένα αυτό. Δεν όμως αρνούμε όμως ότι δεν είναι παράλογη ή ότι είναι υπερβολική η αξίωση το αίτημα των άλλων πλευρών. Ένα αυτό. Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, στο τελευταίο πρακτικό, το έχω μπροστά μου, ήταν η εξέτηση κυρίας Αντωνίου. Και πήραμε το λόγο όλοι οι εισηγητές των όλων πλευρών της Επιτροπής μας να πούμε τι σκεφτόμαστε για το παρόν και το μέλλον της Επιτροπής. Το έχω μπροστά μου. Κανένας δεν πρότεινε να εξεταστεί κανένας μάρτυρας, γιατί είπαμε όλοι οι κατάλογοι των μαρτύρων έχουν δοθεί σε ανύποπτο χρόνο από τους εισηγητές. Ικανοποιήθηκαν ό,τι ήταν να ικανοποιηθούν και έμεινε μόνο μία εκκρεμότητα. Ούτε ο κ. Γκαντάς πρότεινε κάτι περαιτέρω, τώρα το λέει για πρώτη φορά, για άλλο μάρτυρα. Μόνο η κυρία Χριστοφιλοπούλου είχε επιφυλαχτεί για τον κύριο Λιτζέρη. Να κληθεί από την Επιτροπή κλπ. Ένα σας λέω μόνο. Εάν αποφασίσει η Επιτροπή την κλίση έστω και ενός μάρτυρα, πρέπει ο βασικός εγκαλούμενος που είναι ο κ. Γεωργιάδης και ο μηνυτής που είναι ο κ. Πολάκης να ξαναρθούν στην Επιτροπή. Με λίγα λόγια, εάν δεν καλέσουμε και υπουργό, ψάξτε στα πρακτικά της Επιτροπής μας, καμία συνεδρίαση με εξεταζόμενο μάρτυρα υπουργό δεν διήρκησε λιγότερο από τρεις συνεδριάσεις. Εάν αυτά τα προσθέσετε όλα σε χρόνο, κυρία Χριστοφιλοπούλου, όχι ο Δεκέμβριος του 18 δεν επαρκεί, ούτε ο Δεκέμβριος του 19 δεν επαρκεί. Εάν θέλετε να εξτάσουμε όλος πρώτος στο ΙΟΠ, όλος αρμόδιος υπουργός από το 2. Και όχι μόνο αυτό, εξετάζοντας και φτάνοντας του χρόνου τέτοιο καιρό, θα έχουμε ξεχάσει τι είπαμε για το Ρίκους Δινάν, τι είπαμε για το βασικό, το βασικότερο από όλα που είναι το Κελπνό, για το οποίο υπάρχει διοικητική και ποινική έρευνα. Που είναι αυτό είναι ο πυρήνας της Επιτροπής. Τα φαινόμενα του Κελπνό, αυτά ήταν τα πρώτα πορίσματα. Τα ξεχάσατε, του ΣΕΙΠ, του Ελεκτικού Συνεδρίου, του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους και των Εργοτών Λογιστών. Αυτά είχαν έρθει στην Προεδρία της Βουλής και ήρθαν εδώ πέρα στη γνώση μας και συστήσαμε την Επιτροπή για να εξτάσουμε το θέμα του Κελπνό. Και παράλληλα, είπαμε στη πλήρη της εργασίας του Κελπνό, βάλαμε και τα υπόλοιπα θέματα. Και το φάρμακο, βέβαια, που είναι κολοσσέα και κεφαλαιώδες, όμως φανταστείτε ότι το φάρμακο δεν είναι κάτι στατικό να το αντιμετωπίσουμε εμείς στα πλαίσια της Επιτροπής μας μόνο. Διότι δεν ερευνάται αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα όχι από εθνικούς δικαστικούς παράγοντες, και από διεθνείς, όπως γνωρίζετε. Και είναι γνωστό, τη σπάση. Ολόκληρο ποινική δικαιοσύνη των ΗΠΑ δεν ερευνά. Και πριν από 5 μέρες, όπως πληροφορηθήκατε, η αντιδικία Ρίκους Δινάν και Υπουργείου Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου περατώθηκε μία εκδόση μιας ολομέλειας στο Ανωτάτου Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου και απέρριψε την προσφυγή της Νοβάρτης. Φαντάστε λοιπόν ότι εμείς στην Επιτροπή μας θα κάνουμε ένα μικρό κόσμο που θα εξετάσουμε εμείς το φάρμακο και θέλουμε να έρθουν οι υπουργοί όλοι από το 2002 να πούν τι. Δεν ξέρουμε ότι υπήρχε υπερτιμολόγηση, δεν ξέρουμε ότι υπήρχε προκλητή ζήτηση, δεν ξέρουμε ότι υπήρχε υπερκατανάλωση. Αυτά είναι γνωστά μας. Τα κατέθεσε ο Βαγγελάτος, η Αντωνίου, τα έγγραφα μα τα δείτε στις κούτες μέσα. Αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας. Είναι καταπέλτες και συγκεκριμένα. Αν λοιπόν θέλουμε πράγματι η Επιτροπή να περατώσει τις εργασίες και να φτάσει σε πόρισμα, σε εύλογο. Τονίζω τη λέξη εύλογο χρόνο. Και έχουμε όλη αυτή τη βούληση να μην μιλάτε να έρθουν όλοι οι υπουργοί, να έρθουν όλοι οι πρόεδροι του ΙΟΦ, να έρθουν οι πάντες
Διότι ξέρετε κάτι, διότι αυτό που σήμερα ενδιαφέρει πάρα πολύ την Επιτροπή μας είναι τι γίνεται με την ΟΗΡΙΚΟΥΣ ΔΙΝΑΚΙ του Κελπνού. Το φάρμακο ερευνάται ήδη από δικαστικές αρχές και στην Ελλάδα και έξω από τη χώρα μας. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να έρθει. Να έρθει ο κ. Λιτζέρη, βεβαίω, του έκανε τη σχέση του Θεοπούλου όλου. Φανταστείτε, αν καταθέσει κάτι το οποίο αφορά τον Γεωργιάδη ή τον παρόν Υπουργείο, θα έχουμε πάλι εδώ τον Πολάκη τον Γεωργιάδη. Και εδώ, κυρία Χριστοφιλοπούλου, βλέπω τα πρακτικά με την κυρία Ντουνίου, πια επιφυλαχτήκατε μόνο για τον Λιτζέρη. Κανένα άλλο δε κόμμα. Κυρία Πάστα, να το πείτε μετά. Κανένα δε άλλη παράταξη, κανένα άλλο εισηγητή, κανένα δεν μίλησε για τυχόν εξέταση. Κανένα για τυχόν. Ήταν πριν την έκθεση των πραγματογνώμων αυτό. Πριν. Πριν. Ναι, τώρα εμείς λέμε για τους πραγματογνώμονες. Δεν έχει να κάνει οι πραγματογνώμονες, κύριε Μαυρωτά. Αφήστε, κύριε Μαυρωτά. Δεν ασχολούνται με το Κελπνό. Δεν αφορούσαν, τίποτα. Αφορούσαν να δουν το ύψος του ελλείμματος. Τίποτα άλλο. Ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Όμως, σας πω κάτι τώρα. Επειδή ετέθηκε το θέμα των πραγματογνώμονων. Οι πραγματογνώμονες, οι δικαστές, αυτοί που κάνουν προανάκριση κλπ., μιλάνε με τα έγγραφά τους. Δηλαδή, τι παραπάνω θα μας πούνε οι πραγματογνώμονες εδώ πέρα των όσων. Δηλαδή, πιστεύει κανένας αυτό που λέει τώρα ο κ. Ζουγαντάς, ότι απέκρυψαν πράγματα και θα τα αποκαλύψουν στην Επιτροπή μας. Αυτό διαρωτάτε. Δεν ξέρω, έτσι οι πραγματογνωμοσύνες καταλήγει σε συμπέρασμα. Αυτή η γελιότητα να έρθουν εδώ να ακούσουν τις ερωτήσεις μας. Τι φωνάζετε. Ή δεν το λάβουμε υπόψη ή θα έρθουν εδώ. Μην το λαμβάνετε υπόψη. Πόρισμα δικό θα κάνετε. Λάβετε υπόψη ό,τι θέλετε. Εγώ ξέρω όταν διορίζουμε μια πραγματογνώμονα και όταν. Ακροατήριο είναι εδώ. Είναι. Ακροατήριο είναι εδώ. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Ακροατήριο. Δικαστικό δικαστήριο. Είχαμε καλέσει στον Τινάν πραγματογνώμονα όμως. Βεβαίως. Είχαμε καλές. Λοιπόν, για να τελειώσω. Για να ολοκληρώσω. Για αυτά που ετέθησαν τώρα. Εάν νομίζετε ότι ο πραγματογνώμονας μπορεί να πει κάτι παραπάνω από την προνομοσύνη του, καλέστε. Και τους τρεις, τι νόημα έχει. Καλέστε. Καμία αντίρρηση δεν έχω. Καμία απολύτως. Αν και θεωρώ θα είναι μια παρελκυστική τακτική και θα δαπανίσουμε χρόνο. Είμαι βέβαιος 100%. Και από την εμπειρία μου ως δικηγόρος. Θα πει κάτι παραπάνω ή λιγότερο από την προνομοσύνη του πραγματογνώμονας. Θα πάει και φυλακή και όλα δηλαδή. Πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει και ένα πραγματογνώμονας που ορκίστηκε. Αν το θεωρείτε ότι αυτό είναι πολύ προβλεπτό και λογικό, καλέστε το. Εγώ δεν συμφωνώ προσωπικά για τους πραγματογνώμονες. Θα συμφωνούσα μόνο αν ήταν δυνατόν να έρθει ο Λιτζέρης χωρίς από τώρα να πάρω απόφαση, δεν θα επιστρέψει ούτε ο κ. Γεωργιάδης ούτε ο κ. Πολάκης στην επιτροπή μας. Θα είναι ατέρμονες οι διαδικασίες και δεν τελειώσουμε ποτέ. Ένα αυτό. Δεύτερον, τα 23 δις για την Οβάρδης που αναφέρθηκαν, και σωστό που αναφέρθηκαν, εκφωνήθηκε και από χίλια υπουργικά και από χίλια πρωθυπουργού, αυτό δεν είναι αντικείμενο της επιτροπής μας. Όταν μιλάμε για την Οβάρδης, η Οβάρδης είναι ειδικό συγκεκριμένο θέμα που το διερεύνησε η Βουλή με προανακριτική επιτροπή και διερευνάται από τη δικαιοσύνη. Δεν έχουμε τέτοιο εντολή μέσα να διερευνήσουμε τον Οβάρδης. Τελείωσε αυτό. Είναι έξω από τις δικές μας. Από τις δικές μας. Για τις Οβάρδης άκουσα, δεν άκουσα τίποτα άλλο. Όχι βέβαια. Να ολοκληρώσει. Καλώς. Να ολοκληρώσει. Λοιπόν. Άρα λοιπόν όλα αυτά που λέτε, τίποτα δεν μας πιέζει και τίποτα δεν μας βάζει σε προβλεπτό χρόνο να αποφασίσουμε, νομίζω δεν έχετε δίκιο. Τα είπαμε και πριν το καλοκαίρι, δεν είπαμε. Τον Οκτώβριο θα περατώσει τη Ρωσική Επιτροπή. Άντε να πάρουμε και ένα μήνα να πάμε τέλος Νοεμβρίου. Να λέτε τα Χριστούγεννα, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, για το Πάσχα, τον Ιω. Πολύ φοβάμαι ότι όσοι προτείνουν να μην τη λήξει σε προβλεπτό χρόνο αυτή η Επιτροπή της Εργασίας της, δεν θέλουν πόρισμα χρόνος. Είτε ότι κύριε τα πορίσματα του καλοκαίρι, υποτίθεται, ή αυτό δεν είπαμε τον Ιούνιο, ότι όλες οι παρατάξεις θα έχουν ένα προσχέδιο μέχρι 15 Οκτωβρίου να το παρουσιάσουμε στην Επιτροπή σε μια συνεδρίαση. Πού είναι τα προσχέδιά σας? Εγώ το έχω έτοιμο το προσχέδιο. Και για τους τρεις πυλώνες. Και για το φάρμακο ακόμα. Αναλάβατε, μα το είπαμε, και για το φάρμακο. Προσχέδιο. Προσχέδιο, κύριε Μπουκόρε. Προσχέδιο, κύριε Μπουκόρο, προσχέδιο. 20.000 έγγραφα έχει το φάρμακο μέσα στις σκούτες. Πήγατε να τις δείτε. Πήγατε τις αποφάσεις, πήρατε τα πρακτικά από την Βουλή. Τι είδατε? Για να καταλάβω τι σας μένει. Τι σας μένει ως απορία και για το φάρμακο ακόμα. Που εγώ δεν έχω αντίρρηση να έρθει ο μάρτυρας. Να έρθει. Πρόεδρος του Ιόφιδαν. Μπορεί κάτι να σε ενδιαφέρει. Αλλά δεν μου λέτε δεν υπάρχουν έγγραφα και δεν υπάρχουν αποδεικτικά υλικά. Υπάρχει πλήρες αποδεικτικό υλικό. Επαρκέστατο. Για την Επιτροπή μας. Διότι ξέρετε και κάτι το οποίο δεν άκουσα στην ρητορική σας πριν από λίγο. Κανένας δεν ανέφερε τα δύο πρόσφατα εισαγγελικά πορίσματα και το πρόβλημα του κλιμακίου. Ελέγχου. Το οποίο είναι
ένα φόρεσμα 150 σελίδων, κύριο, δύο συμπληρωματικές εκθέσεις σε δύο παραρτήματα. Μετά από έλεγχο 12 μηνών, όπου τα μισά έγγραφα βρέθηκαν σε κρυμμένα σε υπόγεια και κατάσχεση σε σερβερ συγγενικών προσώπων εγκαλουμένων. Τσιμουδιά δεν λέτε για αυτά. Βρέθηκαν τελικά. Και θυμάστε εδώ τον Πουλάκη, τον υπουργό που σας έλεγε, θα βρεθούν. Και λέγατε ότι αν ήταν βρεθούν, θα βρίσκονταν. Να που βρέθηκαν. Που υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι λοιπόν και διοικητικές υπηρεσίες που τηρούν τον όρκο τους. Και όχι σαν κάποιους άλλους που παρήλασαν από εδώ ως μάρτυρες, διοικητικοί υπάλληλοι. Που τώρα είναι εγκαλούμενοι. Όπου διαβάζουμε τα πορίσματα και σηκώνει τη τρίχη μας κάγκελο. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε και το συγκυλικό πόρισμα πλέον. Το οποίο τους παραπέμπει. Μιλάω για καταδικαστές εγώ. Μιλάω για στοιχεία πορισμάτων. Γιατί παρεμβαίνετε, αφήστε με να τελειώσω. Καλά, καλά, εντάξει. Και τότε, ναι, και τότε λέγατε. Και τότε λέγατε να βγουν τα πορίσματα να δούμε τι θα πούν. Να τι λένε τα πορίσματα, συγκεκριμένα πράγματα. Σιγά, κύριε Γιωργαντά. Μάλλον δεν είναι. Αομωτήστε και δεν βλέπετε. Ούτε ακούτε, ούτε βλέπετε, δυστυχώς. Μη διακόπτεται. Τέλος πάντων, κύριε Πρόεδρε, να τελειώσω και τελειώνω. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να αναφερόμαστε πρωτίστως είναι τα δύο πρόσφατα πορίσματα. Μαζί με τα συμπληρωματικές εκθέσεις και τα παραρτήματά τους. Είναι δικαστικά πλέον έγγραφα. Και το τονίζω. Και προϊόν διοικητικής έρευνας 12 μηνών. Ή εμπιστευόμαστε τη δημόσια διοίκηση και την κοινική γραμματεία δημόσια διοίκηση με τους ελεκτές και τους επιδιορτές, ή λέμε ότι αυτό είναι σκουπίδι. Το έχω στείλει, κύριε Μαυρτά, τον Ιούνιο. Τα είχαμε σχολιάσει αυτά τον Ιούνιο και δεσμευτήκαμε να φέρουμε προσχέδια πορισμάτων μέχρι 15 Οκτωβρίου. Δεν ακούω κουβέντα από κανέναν. Από κανέναν δεν ακούω. Και εδώ είναι τα πρακτικά. Άρα λοιπόν, εγώ κύριε Πρόεδρε, κάνω μια πρόταση. Να δώσουμε ένα μήνα παράταση μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Να φέρουμε μέχρι τέλος του Οκτωβρίου τα προσχέδια. Ό,τι έχει ο καθένας, τι εισηγείται. Για τους τρεις πυλώνες, όπου δεν θέλει το φάρμακο, ερήκος δυνάν, αρθροσκοπήσεις και ελπνό, διότι η αποδικητική διαδικασία και των τριών έχει περατωθεί με απόφασή μας. Και των τριών. Έμεινε μόνο η εκκρεμότητα ενός μάρτυρα που πρότεινε η κυρία Ξεφυροπούλου Ούλου. Και το σέβομαι αυτό. Κανένας άλλος δεν πρότεινε, τίποτα παραπάνω. Τώρα δε, ανακαλύψαμε πραγματογνώμονες, υπουργούς. Για ποια θέματα. Πέστε μου, για ποιο θέμα συγκεκριμένο. Ένα θέμα συγκεκριμένο και καλείται ο τάδε υπουργός, διότι επί θητείας του προέκυψε αυτό και αυτό και αυτό. Να το σκεφτούμε. Να παρελάβουν πάλι οι υπουργοί για άλλες 400 συνεδριάσεις και να μην βγάλουμε ποτέ πόρισμα. Και να περιμένει ο ελληνικός λαός όταν δεν φτάσουμε να εξετάσουμε τον τελευταίο μάρτυρα, να ξεχάσουμε, όχι τι είπαν οι προηγούμενοι μάρτυρες, να ξεχάσουμε κάνει και την εντολή της Βουλής. Ποιο ήταν το περιεχόμενό της. Ή μήπως προλάβουν εκλογές, μήπως μας προλάβουν πολιτικές εξελίξεις και πάει λέγοντας. Η επιτροπή αυτή προτείνω να περατωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και προβλεπτό χρόνο. Τέλος Νοεμβρίου το αργότερο. Αν θέλετε να έχουμε πορίσματα. Αν δεν θέλετε, εκείνη η αίθουσα, 200.000 σελίδες είναι τα αποδεικτικά υλικά, καθίστε, στρώστε και διαβάστε. Καλώς. Άλλος συνάδελφος θέλει να μιλήσει, ο κύριος Μηταράκης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη, κύριε Μηταράκη. Έχει ζητήσει ο κύριος Σαρίδης προηγουμένως, πριν από σας. Ναι. Ο κύριος Σαρίδης.